Πολλοί από εμάς γνωρίσαμε το motocross τις χρυσές δεκαετίες του 80 και του 90. Με τους ηλιστρασιών ήρωες είτε μέσα από τα περιοδικά, είτε όσοι είχαν την ευκαιρία να πηγαίνουν σε αγώνες, σε ελληνικό αλλά και αμερικανικό πρωτάθλημα. Και αναφέρω αυτά τα δύο πρωταθλήματα γιατί φέτος, το 2022, κλείνουν τα 50 τους χρόνια. Εκείνες τις εποχές και ειδικά τη δεκαετία του 90, τα χρώματα που επικρατούσαν στις μοτοσικλέτες ήταν το πολύ έντονο μπλε, το πολύ έντονο κόκκινο, το πολύ έντονο κίτρινο και το πολύ έντονο πράσινο, κυρίως των ιαπωνικών εταιριών που μεσουρανούσαν σε όλους τους αγώνες. Και για τους αναβάτες, σαν ένα κατεξοχήν αντρικό άθλημα για την εποχή, το βασικότερο χρώμα ήταν το ροζ. Φυσικά υπήρχαν και πολλά φούξια, υπήρχαν όμως και αρκετά μοβ. Και ξεκινώντας από το μοβ, να πούμε ότι η Ρένθαλ γιορτάζει αυτά τα 50 χρόνια του αμερικανικού motocross κυρίως, βγάζοντας στην παραγωγή επαιτειακά κομμάτια της δεκαετίας του 90, όπου με το χρώμα τιμονιού μοβ, που θα δείτε στη συνέχεια και μάλλον να σας το δείξω, το έχουμε και εμείς φορεμένο πάνω στη μοτοσυκλέτα μας. Στο παγκόσμιο ο Στέφαν Έβερτς αγωνίστηκε στις αρχές του 90, αλλά και ο Μάικ Λαρόκο και ο Μάικ Κεντρόφσκι στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Αυτά τα τιμόνια μπορείτε να τα βρείτε στον εισαγωγέα της Ρένθαλ, την Bike Alert, η οποία μας προμήθευσε το συγκεκριμένο τιμόνι, αλλά και όπως θα δείτε στην παρουσίαση λίγο πιο κάτω τις άλλες εκδόσεις που βγαίνουν σε 7-8 και Twin World. Λοιπόν, επί της ευκαιρίας που παρουσιάζουμε την ειδική έκδοση των τιμονιών της Ρένθαλ, που είναι ρετρό της δεκαετίας του 90 σε χρώμα μόβ όπως είδαμε, ας πούμε και λίγα λόγια για τα τιμόνια της Ρένθαλ, τα οποία βγάζει για το motocross. Είναι μία από τις παλαιότερες εταιρείες στο χώρο, ίσως από τις πιο δημοφιλείς που υπάρχουν. Φυσικά δεν βγάζει μόνο τιμόνια, βγάζει και άλλα προϊόντα που ειδικεύεται σε προϊόντα που είναι αλουμινίου, μπορούμε να πούμε. Στην γκάμα των τιμονιών, όπως βλέπετε, εμείς έχουμε επιλέξει το Fat Bar. Το Fat Bar είναι αυτό που δεν έχει μπαράκι ενδιάμεσα. Είναι σε πιο χοντρό το Fat Bar από τα κανονικά τιμόνια. Είναι αυτό που λέμε oversized. Και είναι όπως είναι αυτό εδώ, το τιμόνι που μπορείτε να δείτε. Το ίδιο ακριβώς είναι σε Fat Bar, με αυτό που φοράμε στη μοτοσυκλέτα μας. Αυτά τα τιμόνια, ποια η διαφορά τους με το μπαράκι, από αυτά που έχουν μπαράκι, είναι ότι απλά επιτρέπουν να υπάρχουν με μεγαλύτερες στρεβλώσεις, να μην έρχονται τόσοι πολλοί κραδασμοί στα χέρια του αναβάτη. Θα μιλήσουμε και για τα τιμόνια τα οποία έχουν μπαράκι στην συνέχεια. Εμείς έχουμε επιλέξει για συγκεκριμένο λόγο να φοράμε Fat Bar, που ίσως σας βοηθήσει και εσάς να καταλάβετε λίγο τη λειτουργία του Fat Bar. Τώρα, αυτό το τιμόνι έρχεται στην τιμή λίγο παραπάνω από 142 ευρώ. Θα το βρείτε στα καταστήματα της Bike Alert. Και πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα τιμόνια της γκάμας της Rental. Και περνάμε ίσως στο δημοφιλέστερο τιμόνι της Rental, που είναι το Twin Wall. Το Twin Wall, όπως βλέπετε, έχει δύο Twin Wall, εννοούμε δύο τυχώματα, έχει δύο τυχώματα. Έχει αυτή τη σωλήνα, έχει και άλλη μία σωλήνα, πάλι είναι oversized.
από τα κανονικά τιμόνια. Και να πω εδώ ότι όταν έχετε oversize τιμόνι χρειάζεστε και ειδικά καβαλέτα που να πηγαίνουν με αυτά τα τιμόνια, από τα απλά τιμόνια, τα 7-8 που λέμε, που φοράνε οι κοινές μοτοσυκλέτες. Τώρα, αυτό το τιμόνι έχει περισσότερη ακαμψία από το fat bar. Εμείς δουλεύαμε χρόνια το twin wall. Μας άρεσε αυτή η αμεσότητα που είχε στη συμπεριφορά, που δεν είχε τόσο πολλές στρεβλώσεις. Απλά μετά από ένα ατύχημα που είχα και είχα σπάσει τον καρπό μου, πλέον αυτό το τιμόνι δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Μου κουράζει πάρα πολύ τον καρπό που είχα σπάσει, και ξαναγύρισα σε fat bar, όπως είχα και πιο παλιά fat bar όταν είχαν πρωτοβγεί στην αγορά. Τώρα, αυτό εδώ έρχεται στα 192,45. Είναι η τιμή του. Όπως είπαμε, θα τα βρείτε στα καταστήματα της Bike Alert. Και υπάρχουν πολλές διαστάσεις στα οποία μπορείτε να βρείτε τις Rental. Κυρίως έχουν παγιώσει εδώ τα τελευταία χρόνια, δεν βγαίνουν καινούργιες. Έχει βγει μια τεράστια γκάμα από σειρές τιμονιών, οι γωνίες οι οποίες έχουν και το ύψος τους, τα οποία και η Rental έχει πολύ μεγάλη γκάμα και σε fat bar και σε twin wall. Πάμε να δούμε όμως και το απλό τιμόνι της Rental, τα 7-8, το κανονικό που λέμε, που φορούν οι περισσότερες μοτοσυκλέτες, κυρίως του παρελθόντος, γιατί τώρα όλες έρχονται με, κυρίως οι motocross έρχονται με oversized τιμόνια. Αλλά πάμε να δούμε και το τιμόνι με μπαράκι, το απλό, όχι το oversized, όχι το twin wall. Αυτό είναι και το τιμόνι τα 7-8, όπως βλέπετε είναι πιο λεπτό η σωλήνα εδώ, είναι για να μπαίνει στα κανονικά καβαλέτα που λέμε, των 7-8. Φυσικά είναι στα χρώματα τα ρετρό, όλο, δεν είναι όπως το twin wall που οι σωλήνες εδώ είναι διαφορετικές. Πολύ ωραίο τιμόνι και αυτό, για όσοι έχουν μοτοσυκλέτες σε εισαγωγικά συμβατικές, γιατί είπαμε ότι οι καινούργιες μοτοσυκλέτες τώρα φοράνε την καινούργια διάσταση, το oversized, οπότε θέλουν άλλα καβαλέτα. Αυτή θεωρείται η κανονική διάσταση, αν μπορούμε να πούμε. Και αυτό το τιμόνι θα το βρείτε γύρω στα 94 ευρώ. Τώρα, επίσης, όσους ενδιαφέρει να πάρουν μόνο το μπαράκι, αυτό το πολύ όμορφο μπαράκι, το retro 90's της Rental, αυτό το μπαράκι που είναι για twin wall και για το κανονικό τιμόνι των 7-8 με μπαράκι, με μπάρα, αυτό το μαξιλαράκι λοιπόν έρχεται σε κάτι λίγο παραπάνω από 16 ευρώ, θα το βρείτε στην Bike Alert, ενώ το μαξιλαράκι που είναι για τα fat part θα το βρείτε γύρω στα 28 ευρώ. Πολύ όμορφα, ήδη σε όσους τα έχουμε δείξει έχουν ενθουσιαστεί με αυτά τα τιμόνια, ειδικά όσοι νοσταλγούν την δεκαετία του 90, αυτή την πολύχρωμη δεκαετία με τα περίεργα χρώματα. Πολύ ωραία η κίνηση της Rental να βγάλει αυτά τα χρώματα. Ελπίζουμε να μην τα κρατήσεις και σαν limited edition, να τα βγάλει και στο μέλλον ξανά, γιατί σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον, και ειδικά αυτή την εποχή που το ρετρό, αν μπορούμε να πούμε, ότι πουλάει στο motocross. Αυτά από μας, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά, ελπίζουμε να σας άρεσε το προϊόν, να είχε ενδιαφέρον, εμάς έχει ενδιαφέρον και το έχουμε περάσει και στη μοτοσυκλέτα μας, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αναβιώνουμε τις ρετρό εποχές. Γεια σας!